Έχω κοντά μου τον αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Αθηνών, τον κύριο Άγγελο Νικόπουλο. Κύριε αντιπρόεδρε, μια πρώτη ευχή. Ξεκινάει ουσιαστικά η σεζόν σήμερα με την κλήρωση που έγινε στο Τιτάνια. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους παράγοντες του Σωματείου της Αθήνας καλή χρονιά. Να δούμε όμορφους αγώνες, καλύτερους, ακόμα πιο καλύτερους από την πέρυσι. Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ευόδοση σε όλους των στόχων που έχουν θέσει. Υγεία σε όλα τα παιδιά και πρόοδο που αγωνίζονται, στους διαιτητές μας και σε όλο τον κόσμο που ασχολείται, σε όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσω τον τύπο και εσάς και τους άλλους εκπροσώπους του τύπου που ήταν παρόντες στην κλήρωση των πρωταθλημάτων μας. Αυτό, ξέρετε, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να προβάλλουμε το προϊόν του Αθηναϊκού Ρεστινού Ποδοσφαίρου και να γίνεται γνωστό σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε βάλει με την έναρξη της κλήρωσης ένα στοίχημα να μπορούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε γρηγορότερα και τελειότερα. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε και φέτος. Γράψαμε ένα καινούργιο ρεκόρ χρονικής σύντομα ολοκλήρωσης των κληρώσεων και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά την καινούργια χρονιά. Θέλουμε τη βοήθεια των σωματείων, τη συμπαράστασή τους, την υπόδειξη τυχόν ατελειών ή προβλημάτων που υπάρχουν για να μπορούμε να τα εγκαίρως να τα διορθώνουμε, να παρεμβαίνουμε και να τα διορθώνουμε. Να θυμίσω σε όλους την καινοτομία φέτος της τέταρτης αλλαγής που ισχύει από το φετινό πρωτάθλημα και καλή χρονιά να έχουμε σε όλους. Τι αλλαγές το έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν φέτος σε σχέση με πέρσι, εκτός από αυτήν έτσι, των τεσσάρων αλλαγών, υπάρχει κάτι άλλο στην πρωταθλήματα? Αυτό που σας είπα είναι καταρχήν η τέταρτη αλλαγή που ισχύει για όλους και το ότι με την επίμονη προσπάθεια και τον αγώνα του Προέδρου μας επανήλθε η τάξη η νομιμότητα και η δικαιοσύνη. Οι δύο πρωταθλητές των ομίλων μας στην Α κατηγορία θα ανέβουν απευθείας στην τρίτη εθνική και επίσης υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι στην τρίτη κατηγορία θα ανέβουν 10 σωματεία με το περσινό σύστημα κατά το γνωστό και αυτοί που θα καταλάβουν μετά την κατάταξη του αγώνες μπαρά στην τρίτη θέση σε αγώνες μεταξύ τους θα προβιβαστούν οι δύο καλύτεροι. Αντί 12, πέρσι ανέβαιναν οι 12, έτσι, ναι, φέτος ανέβουν 10. Θα ανέβουν 10. Τώρα στην Α κατηγορία υπάρχει ενδεχόμενο μπαρά μεταξύ των δεύτερων, σε περίπτωση δηλαδή που δεν δηλώσει κάποιο από τους πρώτους, ή είναι γνωρίς ακόμα αυτό? Σύμφωνα, είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Ο ΚΑΠ προβλέπει διαδικασία μπαρά σε περίπτωση που υπάρχει καινή κάποια θέση. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι πολύ πρόωρο να το πούμε, διότι αυτό ανάγεται στο τέλος της περίοδου. Πάντως οι ομάδες έτσι δεν θα είναι τόσο αδιάφορες. Μάλλον θα πρέπει να καταλάβουν την δεύτερη ή τρίτη θέση, εφόσον δεν μπορούν την πρώτη. Αυτό ίσως η υποψία ή η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ένας ακόμα παράγοντας που κάνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Τώρα, πρόεδρε, κάτι τελευταίο, κύριε αντιπρόεδρε, μάλλον πριν σας αποδεσμεύσουμε, και νέα εποχή για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Με τον κύριο Δημητρίου, μάλιστα, να κατέχει και σημαντική θέση στο νέο συμβούλιο της ΕΠΟ. Νομίζω ότι δικαιώθηκε ένας αγώνας και μια συνεπής παρουσία του Προέδρου και του Προέδρου μας, του κύριου Δημητρίου, και όλης της Ένωσης των Αθηνών, ως παράγοντα εξέλιξης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ένωση Αθηνών, από την Προεδρία του κύριου Δημητρίου, δίνει επί σειρά ετών ένα αγώνα συνέπειας, παρουσίας και αγώνα για ένα πιο όμορφο ποδόσφαιρο, πιο δίκαιο ποδόσφαιρο και πιο σωστά δομημένο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, στη σωστή πλευρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτά τα οποία έχουμε σαν πάγιες αρχές και θέσεις και απόψεις και ιδεολογία. Κάποιο σχόλιο για την δυναμικότητα των ομίλων, ειδικά στην πρώτη κατηγορία? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο με την κατάτμιση στην κλήρωση σε τετράδες, οχτάδες, εξάδες και δεκαεξάδες, προσπαθούμε ομάδες, σύμφωνα με την κατάταξη που έχουν πάρει οι ομάδες από το προηγούμενο πρωτάθλημα, να τις κατατάσσουμε. Και αυτό γίνεται ακριβώς για να υπάρχει μια ισορροπία στους ομίλους. Περισσότερες φορές το επιτυγχάνουμε, άλλες φορές όχι. Νομίζω όμως από μια πρώτη ματιά πρόχειρη που έριξα ότι η όμιλη είναι ισορροπημένη. Και θα δούμε πάρα πολύ όμορφο θέμα. Αυτό προϊονίζει ότι θα έχουμε πολύ όμορφο παιχνίδι. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή σεζόν έχουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή χρονιά σε όλους.